η ζωή όλων αλλάζει από σήμερα. Η ζωή όλων γίνεται χειρότερη. Και απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες, ανεξάρτητα τι ψηφίζουν. Και δεν νομίζω να ενδιαφέρει καθόλου στην παρούσα φάση. Η τσέπη σας ήταν ισχυρότερη πέρυσι από φέτος, φυσικά. Πρόπερση, φυσικά. Αντιπρόπερση, φυσικά. Του χρόνου θα είναι πολύ χειρότερα. Εκεί οδηγούν αυτά τα μέτρα. Μέτρα τα οποία τα προετοίμαζαν καιρό. Τα προετοίμαζαν καιρό από πέρυσι τέτοια εποχή. Και γι' αυτό φώναζα και έλεγα εγώ, όχι μειώσεις μισθών και συντάξεων και τότε θα συνεργαστώ. Αλλά με νεκλόβησαν, με παγίδευσαν. Έλα, και δεν το κάνουμε, Ναι. Παιδιά, δεσμεύομαι πάντα πω στον κόσμο έξω. Βγαίνω στον κόσμο, το λέω αυτό, υπ' αυτούς τους όρους. Για να είμαι εντάξει με την κοινωνία. Και πάω μέσα εκεί και αρχίζανε να παίζουν τη μακριά γαϊδούρα. Εκεί είναι λοιπόν η υπόθεση ότι είχα δύο λόγους. Είναι να κάνω το παγόνι, αλλά κουβέλης, ή να πω την αλήθεια, κύριε, εγώ δεν τα σηκώνω αυτά. Υπογραφές δεν δίνω. Ο ελληνικός λαός πιστεύω ότι έχει ταλαιπωρηθεί τόσο όσο. Για χαρά. Το για χαρά λοιπόν, γιατί να εκτιμηθεί ο ελληνικό λαό. Ο ελληνικό λαό έπεσε εις το όπιον του Μέγα, του Αντένα κτλ. Και άρχισε ο Κολοτούμπας, Ποιος είναι ο Κολοτούμπας? Αυτός ο οποίος είπε «Δεν μπορώ, δεν το κάνω, δεν υποτάσσομαι». Ή εκείνος που έκανε το Μάγκα και έχει γίνει κότα. Κότα.